Είμαστε έτοιμοι τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης που μαζί μας είναι και σήμερα ο πολύ αγαπημένος δημοσιογράφος, ο κύριος Αργύρης Ντινόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Ντινόπουλε. Γεια σας. Ακούτε εδώ τα δικά μας εδώ πέρα, ακούτε εξώδικα γίνονται. Τι εξώδικα καλέ, διαδικασίες αυτοφόρου, μηνύσεις, πανικός. Έχουν και αυτά το ενδιαφέρον του, κυρία Καινούργια. Έχουν το ενδιαφέρον του, απλά δεν ξέρω εγώ, τα θεωρώ λίγο τραβηγμένα πράγματα. Βέβαια, άμα προσληφθεί και πάρα πολύ, το καταλαβαίνω. Απλά το λέω γιατί είστε και δημοσιογράφος και γνωρίζετε, δεν ξέρω, και νομικός. Εσείς οι νομικοί, έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές αυτό ρώτησα και τον κύριο Κούγια, γιατί και εμένα μου έχει τύχει να συμβουλευτώ νομικό για κάτι πάρα πολύ άσχημο που είχαν γράψει για μένα. Μου είπαν ότι στην αρχή πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν σε βάζει ο νομικός με τη μία στη διαδικασία, πάμε να μπούμε έτσι σκληροπυρηνικά. Έχω άδικο? Κοιτάξτε, νομίζω καμιά φορά οι άνθρωποι μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους ή έστω και με τη μεσολάβηση κάποιου δικηγόρου, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στα δικαστήρια. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και τα δικαστήρια έχουν και μια οικονομική επιβάρυνση, παιδιά. Βεβαίως. Και τα σκέφτεται πολλοί κόσμος πια. Δεν είναι ότι κάνεις ένα δικαστήριο με 20 ευρώ. Και πόσον έχεις και μεγαλοδικηγόρο. Δηλαδή, πρωτοκλασά το όνομα, τι λεφτά. Αλλιώς είναι ένας δικηγόρος. Σωστά. Ο οποίος είναι ένα μικρό όνομα, αυτό εννοώ. Λοιπόν, κύριε Ντινόπουλε, ως δημοσιογράφο και ως δικηγόρο κιόλας, θέλω να μου σχολιάσετε την εμφάνιση, την τηλεοπτική εμφάνιση του Γιάννου Βαρουφάκη χθες στον Α. Για να το δείτε κι εσείς πρώτα, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα και να το σχολιάσετε. Να μην φοβόμαστε το Brexit πιο πολύ από ό,τι φοβόμαστε τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση που θα οδηγήσει στο Brexit όταν θα είμαστε ακόμα πιο αδύναμοι. Αν γύρναγα το χρόνο πίσω και πριν από δύο χρόνια, πάνω κάτω αυτά λέγατε και πάντα τα ίδια λέω. Δείχνει έναν άνθρωπο. Κατηγορήστε με ότι λέω το ίδιο πράγμα και σας κουράζω. Θα σας πω ότι εσείς έχετε κατηγορήσει τον εαυτό σας. Λέτε λοιπόν τα ίδια πράγματα που λέγατε πριν από δύο χρόνια. Είστε όμως ταυτόχρονα ο άνθρωπος ο οποίος παραδέχθηκε ότι από τη μία απέτυχε παταγωδός, ότι έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση στην οποία είμαστε σήμερα. Σας θυμίζω ότι έχετε πει στη συνέντευξη τον κύριο Παπαχελά και ότι αν έβγαινε σήμερα και είχε τη δυνατότητα να είναι πάλι σε μια θέση ευθύνης, θα έκανε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Πώς αποτύχατε παταγωδός, πώς έχετε τεράστια ευθύνη, πώς θα κάνατε τα πράγματα τελείως διαφορετικά και πώς λέτε τα ίδια πάλι. Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Να είστε πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, να σας πω πρώτον, ότι απέτυχα από τη στιγμή που η προσπάθεια για την επίτευξη μιας βιώμησης συμφωνίας κατέληξε στα βράχια της 6ης, 12ης Ιουλίου. Τι θα έκανα διαφορετικό? Η ρήξη θα έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς. Και να πω συγκεκριμένα πότε. Βέβαια έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα πλέον αυτό και ιστορικό χαρακτήρα. Την 24η Φεβρουαρίου. Γιατί την 20η Φεβρουαρίου, δύο χρόνια σχεδόν πριν, είχαμε μια πολύ καλή συμφωνία με το Eurogroup. Αλλά τρεις-τέσσερις μέρες μετά, οι δανειστές πήραν πίσω και το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας εκείνης. Ποια είναι η δική μου ευθύνη? Η δική μου ευθύνη δεν επικοινώνησα ακριβώς τι συνέβαινε πιο νωρίς και περίμενα την 6η Ιουλίου. Υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία λέει ότι χρεώσατε τη χώρα 86 δισεκατομμύρια και κάθε ελληνικό νοικοκυριό οφείλει εξαιτίας σας 6.400 ευρώ επιπλέον. Αισθάνεστε ότι όλο αυτό πέφτει στο κεφάλι σας, αισθάνεστε ηφηγένεια, αισθάνεστε ότι έχετε κάνει λάθος και αποτύχατε όπως είπατε πριν? Πώς αισθάνεστε απέναντι σε όλα αυτά? Κύριε Σρόιντερ, αισθάνομαι μεγάλη θλίψη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός από το 2010, αλλά εξαιρετικά απέναντι στη συνείδησή μου. Θα σας απαντήσω με ένα ερώτημα. Ποιος αισθάνεται πιο απομονωμένος σήμερα? Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράφει αυτά που υπογράφει, ή εγώ που παραιτήθηκα το βράδυ του δημοψηφίσματος? Ο μόνος τρόπος να αποφευθεί το Brexit μακροπρόθεσμα είναι να μην το φοβόμαστε και να μην το δαιμονοποιούμε όπως το φοβάστε. Άρα, και το δαιμονοποιείτε μέσα εσείς, δηλαδή, από τις ερωτήσεις. Μου λέτε εσείς δηλαδή ότι αν είχαμε πάει σε Brexit πριν Όχι. από δύο χρόνια. Αν δεν φοβόμασταν το Brexit όσο το φοβάστε εσείς και τα αφεντικά στο κανάλι σας. Ναι. Τότε θα το αποφεύγαμε. Πολύ ωραία. Ο φόβος αυτός και η δαιμονοποίηση της συζήτησης θα φέρει τον Brexit τη στιγμή που συμφέρει τον κύριο Σόιμπλε. Και αυτό είναι η χειρότερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρουμε και εσείς και εγώ στον ελληνικό λαό. Τώρα, μεταξύ μας, αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους ποιος μας έφερε πιο κοντά στον Brexit, εσείς ή ο Α, νομίζω ότι θα κερδίσει αυτός ο οποίος λέει ότι θα το φέρατε εσείς. Αλλά πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Ένα σημείο να το κρατήσω. Τον Brexit, ξέρετε ποιο μας έφερε? Ποιος? Το μνημόνιο. Λοιπόν, ποιος αισθάνεται πιο απομονωμένος, εγώ ή ο Πρωθυπουργός που υπογράφει μνημόνια? Ακούστε, κάθε φορά που βλέπω τον κύριο Βαρουφάκη αισθάνομαι έτσι μια ιδιότυπη αλλά θα έλεγα και πικρή δικαίωση για αυτά που του είχα πει τον Μάρτιο του 2014 όταν παρέμενε
Και δυστυχώς παραμένει τηλεοπτικός αστέρας που τον είχα χαρακτηρίσει μπαρουφάκι και ανοησίες όλα αυτά τα οποία λέει. Σωστά. Είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος Ρόιτερ, ότι ο κύριος αυτός χρέωσε την Ελλάδα με 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, αυτό το οποίο περνάμε σήμερα, η αγωνία που έχουμε αν θα κλείσει ή όχι η αξιολόγηση, η αγωνία που έχουμε για το τι νέα μέτρα θα ληφθούν, οφείλεται αποκλειστικά στον κύριο Βαρουφάκη και βεβαίως πρωτίστως στον κύριο Τσίπρα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι απεδείχθησαν μοιραίοι το 2015, οδήγησαν τη χώρα στα βράχια και περνάμε σήμερα αυτά τα οποία περνάμε. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι υπάρχουν και κάποιοι, και σας το λέω εγώ που γνωρίζω αρκετά καλά τη τηλεόραση, υπάρχουν και κάποιοι τηλεοπτικοί κανόνες, άγραφοι ή γραπτοί, που λέει ότι κάποιος ο οποίος πουλάει, βεβαίως θα είναι προσκεκλημένος σε εκπομπές και καλώς προσκαλείται. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ο κύριος αυτός εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό αστέρα, γιατί το να τα λέει όλα αυτά σήμερα, τέλος πάντων είναι εκτός πολιτικής, είναι εκτός πρώτης γραμμής των γεγονότων, οπότε μπορεί να μιλάει και τέλος πάντων να είναι και χωρίς τραγικές συνέπειες αυτά τα οποία λέει σήμερα. Αυτά τα οποία όμως έλεγε το 2014 και τα οποία τον ανέδειξαν, όπως σας προανέφερα, σε τηλεοπτικό αστέρα και μετά σε σημαίνοντα πολιτικό παράγοντα. Να μην ξεχνάμε, γιατί κάποια στιγμή καλό είναι να κάνουμε και όλοι μας την αυτοκριτική. Ο κύριος Βαρουφάκης βεβαίως ανεδείχθη μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 σάρωσε, αγαπητή κυρία Καινούριου. Πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 130.000 σταυρούς στη Β' Αθηνών. Όπως τα λέτε. Είναι εντυπωσιακά νούμερα. Ο κόσμος παραπλανήθηκε από τον κύριο Βαρουφάκη. Πίστεψε σε αυτές τις τηλεοπτικές εξαγγελίες του και σε όλες τις μπαρούφες που έλεγε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, γιατί ειλικρινά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ, όπως θυμάστε, και εξακολουθώ να είμαι αρκετά οξύς στις τηλεοπτικές μου έτσι παρεμβάσεις και στις πολιτικές μου αντιπαραθέσεις. Και πολλές φορές ο κόσμος στο δρόμο με σταματάει, μου κάνει διάφορες υποδείξεις κλπ. Μετά την συνομιλία εκείνη την περίφημη που είχαμε με τον κύριο Βαρουφάκη τον Μάρτιο του 2014 και όταν τον είχα αποκαλέσει, όπως σας είπα, έτσι όπως τον είπα, μου έκανε εντύπωση ότι πάρα πολλοί κόσμος, και θα σας έλεγα και νέοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποιο πολιτικό στίγμα, μου κάναν παρατήρηση και μου είπαν ότι φέρθηκες πάρα πολύ ανάγωγα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι είχε φανατικούς οπαδούς ο κύριος Βαρουφάκης. Άρα λοιπόν δεν προέκυψε τυχαία. Και το γεγονός ότι πολιτικά είχε μια τόσο μεγάλη έτσι, επιτυχία στις εκλογές, πρέπει όλους να μας προβληματίσει για να αποφύγουμε και βαρουφάκηδες στο μέλλον. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι κύριος υπεύθυνος είναι ο Τσίπρας. Γιατί θυμάστε τι έλεγε για τον Βαρουφάκη? Τον επενούσε και μαζί κάναν την περίφημη διαπραγμάτευση και πληρώνουμε αυτά τα οποία πληρώνουμε σήμερα. Σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο. Τώρα όμως βλέπουμε ότι λέει, βασικά, ο κύριος Βαρουφάκης το ρίχνει όλο στον Πρωθυπουργό. Αυτό βλέπουμε. Ναι, παραδέχτηκε τα λάθη του, ναι. Αλλά τα λάθη αυτά τα πληρώνει ο Πρωθυπουργός τώρα. Αφού λοιπόν, αυτός έχει αποσυρθεί και έχει φύγει, ποιος θα πληρώσει? Αυτός που αυτή τη στιγμή έχει την εξουσία στα χέρια. Λοιπόν, υπάρχει μία ερώτηση που μας την κάνει πάρα πολύ κόσμος, κύριε Ντινόπουλε, που δεν είναι αρκετά με αυτό του κύριου Βαρουφάκη. Ουσιαστικά η ερώτηση είναι εκεί, είναι η εξής. Τι έχουμε βγάλει από τα τρία μνημόνια? Δηλαδή, τι αποτέλεσμα είχε το κάθε μνημόνιο? Αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Θα περιοριστώ να σας πω το εξής. Βεβαίως, το πρώτο μνημόνιο ήταν το χειρότερο, αυτό του Γιώργου Παπανδρέου, το οποίο εξήγηλε από το Καστελόριζο, διότι πραγματικά επρόκειτο για μια μάλλον αποτυχημένη συνταγή, χωρίς βεβαίως να παραλείψουμε να πούμε ότι και κάποιες ρυθμίσεις τις οποίες είχε, να μπει δηλαδή μια τάξη στη δημόσια διοίκηση, σε αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει από μόνοι μας. Δηλαδή, αν τα είχαμε κάνει από μόνοι μας όλα αυτά, δεν θα χρειαζόντουσαν τα μνημόνια τα οποία ήρθαν. Το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο ήταν το μνημόνιο που ψηφίστηκε μετά το 2012, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι μας οδήγησε σχεδόν στην έξοδο από τα μνημόνια. Δηλαδή, στο τέλος του 2014. Όταν ο κύριος Τσίπρας στην ουσία ανέτρεψε την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Θυμάστε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014, πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, λέγανε, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, λέγανε ότι βλέπανε ένα φως
στην άκρη του τούνελ. Δυστυχώς, αυτό το φως απεδείχθη τελικά ότι το έσβησε ο κύριος Τσίπρας, φύσηξε και έσβησε αυτό το φωτάκι το οποίο υπήρχε στην άκρη του τούνελ, και μετά ήρθε η νέα διαπραγμάτευση αυτή με τον κύριο Βαρουφά και οδηγηθήκαμε στο τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο το οποίο έχουμε τώρα ήταν ένα αχρίαστο μνημόνιο, διότι αν παρέμενε εκείνη η κυβέρνηση, αν εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια γενικότερη συνένεση, να γινόταν εκλογές λίγο αργότερα και ας έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν πιο εύκολα και για τους ίδιους τότε. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το τρίτο μνημόνιο και ειλικρινά σας λέω, πρέπει να ξέρει ο κόσμος και κάτι ακόμα, ότι και αυτό το μνημόνιο, αγαπητή μου Κατερίνα, λήγει το 2018. Σωστά. Και το 2018, αν δεν έχουμε καταφέρει αυτό που λέμε, να βγούμε στις αγορές, να μπορέσουμε να δανειστούμε κάποια χρήματα για να τα απεξέλθουμε στις ανάγκες μας, πάλι θα χρειαστεί και καινούριο μνημόνιο. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι με το μνημόνιο, γιατί ξέρετε όλα είναι θέματα δανεικών χρημάτων τα οποία παίρνουμε. Δυστυχώς χρειαζόμαστε δανεικά για να ζήσουμε ως χώρα. Αν λοιπόν τώρα με το μνημόνιο δανειζόμαστε με 1,5%, άμα βγούμε στις αγορές θα πρέπει να δανειζόμαστε με 5%. Λέτε ότι θα βγούμε στις αγορές. Άρα πότε επιτέλους θα κλείσει αυτή η εξουσία. Αυτό το θα βγούμε στις αγορές, ξέρετε, αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται και λιγάκι ένα σλόγγαν το οποίο είναι ηρωνικά το λέει κανείς. Το 2014 η χώρα είχε βγει στις αγορές, έστω και δοκιμαστικά, και είχε αντλήσει ένα ποσό γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ με ένα επιτόκιο αρκετά ικανοποιητικό της τάξης του 4,5%. Τώρα θα μπορέσουμε να βγούμε, ενώ είχαμε βγει το 2014, τώρα αγωνιούμε αν θα βγούμε το 2018. Αλλά επειδή όλα αυτά τα οποία λέμε, αγαπητή κυρία Καινούργιου, μπορεί έτσι και στους τηλεθεατές σας να μην είναι και τόσο, δεν θα έλεγα κατανοητά, αλλά καμιά φορά μα μιλάμε εμείς οι πολιτικοί, γινόμαστε και λίγο βαρετοί. Εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Αυτό είναι. Αυτό απασχολεί και εμάς. Δηλαδή, μετά το τέλος της εκπομπής σας, για παράδειγμα, εσείς μπορείτε να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε. Όπως πάνε και πολλές άλλες γυναίκες και άντρες της ηλικίας σας, ή λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι. Ξέρετε ότι η κατανάλωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα οποία. Μειώνεται συνεχώς. Η κατανάλωση, δηλαδή, στην ουσία, οι ανάγκες, οι στοιχειώδες τις οποίες έχουμε όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ. Το 2016 σε σχέση με το 2015, που και το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά με τις τράπεζες κλειστές, με τα capital controls, έπεσε κατά 6,5%. Μειώθηκε η κατανάλωση 12% στα γαλακτοκομικά προϊόντα, 8,6% στα συσκευασμένα τρόφιμα. Αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ ξέρετε, επειδή μένω εδώ κοντά σε εσάς, ναι, στα Βρυλίσια, εκεί στη Λεωφόρο Πεντέλης, υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ. Ναι. Διαφόρων έτσι, τέλος πάντων, διάφορα σούπερ μάρκετ. Βλέπει κανείς ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει και ψωνίζει πια, θα έλεγα, όχι με την άνεση που ψώνιζε πριν από πολλά χρόνια. Με το χαρτάκι και τα βασικά. Ακριβώς. Τα πέντε βασικά. Και με τις προσφορές. Και μάλιστα. Και υπάρχει και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ξέρουν ότι, ότι έχουν προσφορές στο Α, σούπερ μάρκετ, μετά θα πάνε στο Β για να ψωνίσουν κάτι άλλο που και είναι επίσης. Και να στο πω, το κάνουμε όλοι, και τα σαπούνια και τα λοιπά, δεν τα παίρνεις πολλές φορές από σούπερ μάρκετ, αλλά από καταστήματα καλλιντικών που τα έχουν σε προσφορές και είναι πιο οικονομικά. Αυτό πια το κάνουμε όλοι, κύριε Τινόπουλε. Δηλαδή. Αυτή η μείωση της κατανάλωσης δείχνει πραγματικά ότι η κοινωνία βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση, γιατί μπορεί εμείς να λέμε τα δικά μας. Ο απλός κόσμος όμως το αισθάνεται στην τσέπη του όταν θα πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, όταν θα πρέπει να καλύψει κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες. Σας είπα και την προηγούμενη και χτες, ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία. Πόσοι μπορούν να πληρώσουν πια τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι, τέλος πάντων, και αυτή η κυβέρνηση να καταλάβει ότι όσο παρατείνει την περίφημη αξιολόγηση, τόσο τα πράγματα θα πηγαίνουν και προς το χειρότερο. Μάλιστα. Ναι, με τη βοήθεια της Ανθής θέλω να πάμε σε μία μετακίνηση. Μιας και η κυρία Διαμαντοπούλου επιστρέφει στους κόλπους του Πασόκ. Να μας πει πρώτα η Ανθή το ρεπορτάζ. Ο κύριος Δημοπούλος το ξέρει και καλύτερα μάλλον από μένα. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν είναι σε ένα καινούριο πολιτικό φορέα, όπως μου είπε, γιατί την συνάντησα χθες. Και μου επιβεβαίωσε, κύριε Δινόπουλε, ότι θα συνεργαστεί με το ποτάμι. Κάτι που ακουγότανε. Α, με το Πασόκ νόμιζα, με συγχωρείτε. Με το ποτάμι. Το Πασόκ, ναι. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε λίγο τι μας είπε ακριβώς. Ωραία. Έχουμε σύμπραξη με το ποτάμι, σωστά διαβάζω? Υπάρχει μια πολιτική συμπόρευση, γιατί συμφωνούμε απολύτως και προς το πολιτικό διακυβεύμα για τη χώρα, αλλά και για το πώς πρέπει να γίνει αυτή η ενοποίηση του μεγάλου χώρου. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο είστε εδώ, είστε για να στηρίξετε και τον κύριο Ψαριανό? Είμαι και την κυρία Κατίνα. Η Κατίνα Ψαριανού, η μητέρα του κυρίου Ψαριανού, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία γυναίκα.
Λοιπόν, να πούμε ότι τη συναντήσαμε χθες την παρουσίαση βιβλίου του κύριου Ψαριανού. Η κυρία Κατίνα, η μητέρα του κύριου Ψαριανού, έγραψε ένα βιβλίο όπου ήταν και ο κύριος Ψαριανός. Γι' αυτό λοιπόν ρώτησα την κυρία Διαμαντοπούλου αν η παρουσία της εκεί ήταν για να στηρίξει τον κύριο Ψαριανό, μιας και είναι βουλευτής του ποταμιού ο κύριος Ψαριανός. Εν τω μεταξύ από το ποτάμι είχαμε 5 αποχωρήσεις, έτσι πολλές, δεν είναι. Πολλές αποχωρήσεις. Η μισή του κοινοβουλευτική ομάδα. Ακριβώς. Φεύγουν από το ποτάμι, αλλά πηγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου. Κύριε Ντινόπουλε. Τώρα ξέρετε. Καμιά φορά κανείς σκέφτεται και τι πραγματικά να πει. Δεν θέλω να κάνω περισσότερα σχόλια, διότι έτσι κι αλλιώς είναι μια εκπομπή στην οποία δεν έχουμε πολιτικές αντιπαραθέσεις, άρα δεν υπάρχει και ο αντίλογος. Θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο προσεκτικός και όσο γίνεται και πιο ευγενής, κυρία Καινούριου. Γιατί πάντα είστε ευγενείς, μην αγχώνεστε. Μην νομίζετε. Ακόμα όχι, τα λέτε με το γάντι όλα. Όχι πάντα, όχι πάντα. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω. Άκουγα τις προάλλες τον κύριο Θοδωράκη, ο οποίος είναι ένας εκλεκτός συνάδελφος, βέβαια μαζί δεν είχε τύχει ποτέ έτσι να συνεργαστούμε, που έλεγε ότι το ποτάμι, και σε αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος, δημιουργήθηκε για να προσφέρει κάτι καινούριο στην ελληνική κοινωνία. Για να είναι μακριά από το πολιτικό σύστημα του παρελθόντος, το οποίο βαρύνεται με τις αμαρτίες τις οποίες βαρύνεται. Αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι αυτό το καινούριο που ευαγγελίζεται το ποτάμι η κατά τα άλλα αξιόλογη κυρία Διαμαντοπούλου, ένα πολύ σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι καινούριο όμως. Και φέρει έτσι και τέλος πάντων όλα αυτά τα πολιτικά βάρη που όλοι φέρουμε, και εγώ που σας μιλάω, πολύ περισσότερο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν μια μακρά διαδρομή, μακρότατη διαδρομή στην πολιτική. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι προς τιμήν της αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε η νεότερη νομάρχης στην ιστορία μάλλον του ελληνικού κράτους. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ήταν νομάρχης και πολύ πετυχημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ήταν ακόμα στα 20, στα 20 της. Στην Κοζάνη ήταν, αυτό με ενημερώνει. Νομίζω στην Κοζάνη. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να τα έχεις όλα, δηλαδή και να θέλεις να κάνεις κάτι καινούριο που ευαγγελίζεται το ποτάμι, και έχει δίκιο σε αυτό, και θέλω να πιστεύω ότι η κρίση την οποία περνάει αυτό το κόμμα θα μπορέσει να την ξεπεράσει, γιατί έχει να προσφέρει. Ας σχολιάσουμε λίγο τις διεργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην κέντρο αριστερά, δηλαδή στο λεγόμενο ΠΑΣΟΚ. Γιατί νομίζω τον χώρο εκεί τον διεκδικεί και ένα μέρος του, και ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά. Ακούστε, εγώ ανήκω στη δεξιά. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Ανήκω στη δεξιά και πιστεύω ότι χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι κανείς δεν έχει κάνει τα λάθη του, αλλά Φωστά. πιστεύω ότι οι δικές μας ιδέες, οι ιδέες του κοινωνικού φιλελευθερισμού, είναι αυτές οι οποίες έχουν δικαιωθεί και από την ιστορία. Τα πολύ παλιά χρόνια, η κυρία, πιθανώς ήταν και η κυρία Διαμαντοπούλου τότε στη νεότητά της, που φωνάζανε στο ΠΑΣΟΚ ΕΟΧ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαζε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΕΟΧ. Για να θυμούνται και κάποιοι νεότεροι, γιατί καλό είναι να ξέρουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή σας στην ιστορία. Σήμερα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Όταν όμως η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την μακρινή δεκαετία του 1980, στις αρχές της μάλιστα, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, δεν είχε πάει στην τελετή ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΟΚ. Τότε το ΠΑΣΟΚ ήταν στα κάγκελα και φωνάζαν το σύνθημα που σας προανέφερα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι πολιτικοί φορείς έχουν τον ρόλο τους μέσα στο πολιτικό σύστημα. Μακάρι να υπάρχει και ένα κόμμα έτσι στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπως τον περιγράψατε εύστοχα, κυρία Καινούριου, που να έχει και αυτό τη δική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα. Αλλά νομίζω η ιστορία εμάς έχει δικαιώσει, και σε τελική ανάλυση το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο είναι σήμερα. Η δική μας η παράταξη, παρά το γεγονός ότι πέρασε πολλές δοκιμασίες και με τα μνημόνια, έχει αντέξει τον χρόνο. Λοιπόν, από την άλλη θέλω να περάσουμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Χθες είχαμε αρκετά δυσάρεστες εικόνες και επεισόδια στη δίκη του Παύλου Φίσα. Τα προκάλεσαν μέλη της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω αν τα έχετε παρακολουθήσει. Ήταν πάρα πολύ προκλητική. Βλέπουμε και τώρα κάποιες εικόνες. Μέσα στο εφετείο, οπαδοί της Χρυσής Αυγής μπήκαν, φωνάζαν συνθήματα, και αυτό που ξεπερνάει κάθε όριο προκλητικότητας είναι αυτό που φωνάζανε στη μητέρα του Παύλου Φίσα, που είναι ο Παύλος σου τώρα. Κάτι λοιπόν που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις, και φυσικά η κυρία Φίσα
θα καταθέσει και μήνυση. Θα υποβάλει μήνυση, βέβαια, για βιαστική επίθεση. Βέβαια, βέβαια. Κύριε Δινόπουλε. Αυτά είναι απολύτως καταδικαστέα. Συμπαραστεκόμεθα όλοι σε μια οικογένεια η οποία. Καλά, είναι φρικτά, δεν είναι το απλά. Το μεγαλύτερο πλήγμα το οποίο μπορεί να πάθει μια οικογένεια. Και είναι απολύτως καταδικαστέα όλα αυτά τα οποία γίνονται. Διότι, να σας πω και κάτι, σε τελική ανάλυση τέτοια θλιβερά, αποδοκιμαστέα και τελείως ανεπίτρεπτα επεισόδια εμποδίζουν και το ίδιο το δικαστήριο να διαμορφώσει με την νυφαλιότητα η οποία χρειάζεται μια δικανική και μια δίκαιη κρίση. Μάλιστα. Να σας πω, η αλήθεια είναι όμως ότι τα δικαστήρια έχουν μέσα αστυνομικούς. Φυλάσσονται. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι πώς μπόρεσαν οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής να εισβάλλουν και γνωρίζοντας ότι μέσα στη δικαστική αίθουσα υπάρχει και η μητέρα ενός παιδιού που είναι δολοφονημένο. Που ακόμα δεν έχει ξεχαστεί, ελπίζω να μην ξεχαστεί ποτέ η μνήμη του βέβαια. Και αλλά έχει η διευκρινιστεί. Μητέρα ποτέ. Δεν έχει διευκρινιστεί και ποιος είναι τελικά. Παιδιά, και κοιτάξτε, βλέπουμε και τα πλάνα ταυτόχρονα. Που γίνεται, είναι από το YouTube τα έχουμε πάρει. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου. Και ακυρώθηκε και θα γίνει αύριο. Ακυρώθηκε, θα γίνει αύριο, αλλά ο κ. Δινόπουλος το ξέρει και αυτός πολύ καλά. Δεν έχει γίνει ποτέ μία δίκη. Αναβλήθηκε, ναι, αναβλήθηκε, όχι ακυρώθηκε. Συγγνώμη, θα γίνει αύριο. Το ξέρετε κι εσείς, κύριε Δινόπουλε. Ποτέ μία δίκη δεν έχουμε δει να υπάρχει τέλος. Πάντα υπάρχουν επεισόδια. Δεν πρέπει όμως κάποιος να πάρει μέτρα. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει μία δίκη. Μα αρέσει Τζοτζέλα, μέσα στη δικαστική αίθουσα. Δηλαδή είναι πρωτοφανές, κύριε. Μα κάθε φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά όμως γίνεται αυτό το πράγμα. Οι οπαδοί μπήκαν μέσα την ώρα που ο μάρτυρας της Χρυσής Αυγής πήγε να καταθέσει και ζήτησε να μπουν μέσα οπαδοί της Χρυσής Αυγής και μπήκαν έτσι. Δηλαδή το ζήτησε ο ίδιος. Και άρα δεν υπήρχε σωστή φύλαξη προφανώς για να μπορέσουν να μπουκάρουν όλοι αυτοί και να αρχίσουν τις εξυγρίσεις. Πολύ λυπηρή εικόνα είναι. Πολύ λυπηρή εικόνα. Το θέμα της δημόσιας τάξης, γιατί και εδώ πέρα περί δημοσίας τάξεως πρόκειται. Βεβαίως στα δικαστήρια απαιτείται μια πολύ περισσότερη εγρήγορση από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά βεβαίως και η αστυνομία παίρνει εντολές από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σας είπα είναι καταδικαστέα όλα αυτά, αλλά γενικότερα θα έλεγα και ίσως μπορεί να είναι και ένα θέμα που θα το συζητήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες. Το θέμα της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εδώ πέρα δυστυχώς υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα, όπως είναι για παράδειγμα τα Εξάρχεια, τα οποία είναι άβατο για κάποιον κόσμο. Δηλαδή, άβατο για τον πολύ κόσμο. Εδώ και χρόνια. Είναι άβατο για τον πολύ κόσμο. Εδώ και χρόνια, δεν λοιπόν, είναι τώρα. Όχι εδώ και χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια. Και περισσότερα θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Δινόπουλε, στα Εξάρχεια. Κύριε Δινόπουλε, ζω. Φοβάσαι. Να διαφωνήσουμε και κάπου. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει βεβαίως τις απόψεις του. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση την οποία θα γίνει σε επίπεδο αρχηγών. Μάλλον στην ώρα του Πρωθυπουργού που θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην σχετική ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, αν δεν κάνω λάθος, μεθαύριο Παρασκευή, για το θέμα της δημόσιας τάξης, και εκεί πέρα θα πάρουμε τις απαντήσεις και θα διαμορφώσει ο καθένας μας και την άποψή του. Μάλιστα. Κύριε Δινόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε. Εμένα μου είστε και πάρα πολύ κατανοητός, να σας πω. Γιατί εγώ, ξέρετε, από πολιτική μπαίνω, διαβάζω, αλλά θέλω να ακούω κατανοητά, να τα καταλαβαίνω. Και μου είστε πολύ κατανοητός. Αυτό θέλω εγώ. Και είναι και πάρα πολλές. Και κυρίες και κύριοι και παιδιά της ηλικίας μου, σαν και εμένα. Δεν μπορώ τα βαρύγδουπα. Βασικά πράγματα και λύσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει ο κύριος Δινόπουλος. Και εμάς.